Στον αστερισμό τη νέα περίοδου εισήλθε και τυπικά από την 1η Οκτωβρίου το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ενσωματώνοντα το ΤΕΗ Υπήρου ω διοικητική και ακαδημαϊκή δομή, υλοποιώντα ένα μεγάλο επίβολο όραμα του Υπουργείου Παιδεία, που υποστηρίχθηκε από το σύνολο σχεδόν των φορέων τη υπηρετική κοινωνία. Το νερό μπήκε στο αυλάκι και η διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη αναφέρεται αποκλειστικά στην προετοιμασία των νέων τμήματων του Πανεπιστημίου και στην αντίστοιχη προετοιμασία σε οργανωτικό, διοικητικό και σε επίπεδο προσωπικού. Όπως επισημάνθηκε στην πανηγυρική εκδήλωση που έγινε παρουσία του Υπουργού Παιδείας Κωνσταντίνου Γαβρόγλου την Παρασκευή, μπορεί ένας νέος κύκλος για την ανώτατη εκπαίδευση στην Ήπειρο μόλις τώρα να ανοίγει, θα χρειαστούν όμως προσεκτικά βήματα ώστε ο κύκλος αυτός να καταστεί τέλειος και όχι φαύλος. Ο πρίτανη του Πανεπιστημίου, Τριαντάφιλο Αλμπάνη, λίγο πριν την σημερινή εκδήλωση στην Άρτα, που αφορούσε στην προετοιμασία των δομών του ΤΕΗ, ώστε σταδιακά να ακολουθήσουν τα πρότυπα του Πανεπιστημίου σε οργανωτικό επίπεδο, χαρακτήρισε ορόσημο τη σημερινή ημέρα. Θέτοντα όμω ω χρονικό ορίζοντα το Σεπτέμβριο του 2019, όταν και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία για το νέο Πανεπιστήμιο. Είναι μια σημαντική μέρα για το Πανεπιστήμιο, Ιωαννίνων, ίσω μοναδική. Ε, το πανεπιστήμιο από σήμερα έχει επιπλέον εννέα νέα τμήματα. Στο μέλλον θα έχει άλλα τρία. Σε αυτή τη φάση όμως γινόμαστε σύν εννέα τμήματα. Έχει αρκετό δρόμο και αρκετή δουλειά ώστε τα τμήματα αυτά να αποκτήσουν ένα πανεπιστημιακό βηματισμό. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε την ενίσχυση σε νέε θέσει επιστημόνων για να καλυφθούν τα κενά, ε, τα οποία θα προκύψουν μετά την απορρόφηση ή την ενσωμάτωση και την, των καθηγητών και των υποδομών από τα υπάρχοντα τμήματα του ΤΕΗ μέχρι χθε. Ε, Δεν πάει να είναι μια σημαντική μέρα ε, στην ιστορία της εξέλιξης του Πανεπιστημίου. Ευλεπιστούμε ότι σε βάθος σε αυτό το πρόγραμμα, αν δουλέψουμε σοβαρά και υπάρχουν αρκετά δύσκολα θέματα, ε, θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο Πανεπιστήμιο το οποίο θα καλύπτει πολύ περισσότερες επιστήμες και μάλιστα πιο εφαρμοσμένες σε σχέση με το παρελθόν. Ε, σήμερα υπάρχει μια εκδήλωση στην Άρτα. Η εκδήλωση αυτή κυρίως αναφέρεται στο προσωπικό εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό των τμήματων του ΤΕΗ, ε, όπου θα αναπτυχθεί ο προγραμματισμός της Βρετανίας, ο οποίος έχει αναπτυχθεί με την ανάληψη των καθηκόντων της Νέας Βρετανίας αρχές Σεπτέμβρη, Ουσιαστικά, λοιπόν, θέλουμε να ενσωματώσουμε πολύ γρήγορα και να ενταχθούν και να μπουν στο πνεύμα του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων οι νέοι συνάδελφοι και όλο το προσωπικό το οποίο θα συμμετέχει. Η εκδήλωση αυτή είναι σε δύο ώρες από τώρα, γι' αυτό φεύγω από το συνέδριο. Ε, θα ήθελα, λοιπόν, να τους καλωσορίσω με την ευκαιρία όλους στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και εδώ είμαστε να, για αυτή την ενδιαφέρουσα πορεία ε, στο μέλλον. Ορόσημο που θέτει η Βρυτανία ως εξαιρετικά σημαντικό ώστε να έχουν επισυμβεί τα πλέον απαραίτητα βήματα. Ε, τα πιο σημαντικά θέματα θα αντιμετωπιστούν ε, μέσα σε 11 μήνες. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι την 1η Σεπτεμβρίου του 2019 να υποδεχτούμε τους νέους φοιτητές στα νέα τμήματα χωρί να ξεχνάμε ότι έχουμε τι υποχρεώσει ω Πανεπιστήμιο να διατηρήσουμε τα προγράμματα σπουδών των φοιτητών του ΤΕΗ, οι οποίοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν τι σπουδέ του, αυτοί οι οποίοι είναι σήμερα φοιτητέ, από το πρώτο μέχρι το τέταρτο έτο. Ο άμεσο προγραμματισμό, ο οποίο θα αναπτυχθεί και στην Άρτα σήμερα, περιλαμβάνει πάρα πολλά βήματα. Υπάρχουν πράξει του Πρίτανη για την ένταξη των, όλου του προσωπικού των τμήματων του ΤΕΗ, στα αντίστοιχα τμήματα και στη διοίκηση. Θα υπάρξει αξιολόγηση των καθηγητών τη πρώτη βαθμίδα μέσω τρει πρώτου μήνε. Και βέβαια οι διοικητικέ μεγάλε υπηρεσίε όπω είναι η οικονομική διαχείριση, η διαχείριση τη έρευνα, η φοιτητική μέρημνα οι τεχνικές υποδομές και η συντήρηση των τεχνικών υποδομών, όλες αυτές οι υπηρεσίες θα πρέπει να ενοποιηθούν σε ένα καινούριο οργανόγραμμα, το οποίο είναι άμεση προτεραιότητα και θα πρέπει μέχρι το Δεκέμβριο, μέχρι τα μέσα Δεκέμβρη, το Πανεπιστήμιο να έχει ένα άλλο σύστημα λειτουργίας και είναι μια ευκαιρία, μια και αλλάζει το σύστημα διοίκησης, να εξυγχρονιστεί με νέα λογισμικά και με νέους τρόπους.